Έδωσε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου μια επιστολή και καλεί τον κόσμο σε επαγρύπνηση για το νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Δεν χρειάζεται να τη διαβάσω όλη, δίκιο έχει σε όλα, έτσι όπως τα λέει είναι. Αλλά η παρατήρησή μου για να βοηθηθεί και ο κόσμος να αφυπνιστεί επιτέλους, να αφυπνιστούμε κάποια στιγμή και να βγάλουμε και πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα συμπεράσματά μας. Σαν να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή η εντύπωση μου δίνεται. Όπως οι αγρότες που το γυροφέρουν και λένε «Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε, κοιτάξτε αυτό και τα λοιπά, το κόστος παραγωγής, δυσκολευόμαστε τέτοιο». Έτσι και εμείς εδώ, σαν να λέει ο Σύλλογος Φίλων, δεν έχει άδικο. Ναι, όντως επιχειρούνται πράγματα παράξενα στον χώρο της υγείας. Όχι παράξενα, γνωστά είναι. Το νέο ΕΣΥ που προωθεί η κυβέρνηση. Οι συνταγές, λέει, αυτές εκπονούνται σε γραφεία του κέντρου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας σχετικά με τη γεωμορφολογία, την πληθυσμιακή κατανομή και την ειδική οικονομική δραστηριότητα και συνεχίζει. Ο κύριος Πλακιωτάκης δεν την ξέρει τη γεωμορφολογία του τόπου, δεν την ξέρει την πληθυσμιακή κατανομή. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον ομό του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, του ΠΑΣΟΚ λίγο πιο παλιά, δεν την ξέρουν τη γεωμορφολογία μας. Δηλαδή γιατί θέλουν να το εμφανίζουμε ότι είναι κάποια κέντρα αποφάσεων στην Αθήνα που δεν... Ο Πλεύρης μπορεί να μην την ξέρει, ο Υπουργός Υγείας. Οι υπόλοιποι στο Υπουργείο κανείς δεν ξέρει πώς είναι αυτό το λασίθι και τι προωθούνε. Έρχονται, λέει, στο κλείσιμό του, δεν έχει άδικο, δίκιο έχει, επαναλαμβάνω. Και καλά κάνει ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου και καλεί σε επαγρύπνηση. Σε κινητοποίηση θα έπρεπε να καλεί. Κάθε μέρα και κάθε πρωί στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο εκεί θα είναι πάντα, δεν θα τον γκρεμίσουν. Αλλά τι παροχές υγείας θα παρέχει σε όλους εμάς που τις δικαιούμαστε και με το παραπάνω. Έρχονται, λέει, δύσκολες μέρες, λέει ο Σύλλογος Φίλων, και αν θέλουμε πραγματική αναβάθμιση και νοικοκύρεμα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, έχουμε προτάσεις. Ας σκοπιάσουν για διάλογο, θα είναι για το καλό όλων. Εμείς το επιζητούμε. Μα κοροϊδευόμαστε τώρα. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά κοροϊδευόμαστε. Φαίνεται 2 χρόνια από τη διαχείριση της πανδημίας, κάνει μπαμ, φωνάζει, κραυγάζει. Στρατηγική επιλογή αυτής της κυβέρνησης είναι η διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας. Η εκχώρησή τους ιδιώτες. Να μπουν να εμπραγματοποιηθούν τα περισσότερα. Και εμείς ακόμα τους καλούμε σε διάλογο. Ποιο διάλογο? Θα μπούμε σε συζήτηση σε αυτές τις συνθήκες που βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη για τα ζητήματα υγείας. Όλοι το καταλαβαίνουμε όσο είμαστε καλά. Δεν το καταλαβαίνουμε. Μόλις μας τύχει κάτι και αρχίσουμε να τρέχουμε στους γιατρούς, τότε θα το νιώσουμε ο καθένας μας ξεχωριστά. Βάζουμε ήδη βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα ζητήματα της υγείας μας και προωθούνται και όλα αυτά μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας που τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μιας νόσου μόνο για τον κορονοϊό, που αναρωτιέμαι, λειτουργούν τα περιφερειακά γιατρία όλον αυτόν τον καιρό? Υπάρχει καθόλου στοιχειωδός πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν υπάρχει. Έχει γίνει μισή πρόσληψη ενίσχυση του νοσοκομείου, του οργανισμού του νοσοκομείου όλον αυτόν τον καιρό, τον καιρό της πανδημίας. Έχει γίνει αύξηση στη χρηματοδότησή του. Και αρχίζει η συζήτηση, πότε φανερά, πότε πιο υπόγεια, πότε πιο συγκαλυμμένα, για το νέο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτά που συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία τα έχουμε ζήσει εμείς αρκετό καιρό πριν και έχουμε τη γνώση και την εμπειρία και θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετική η αντίδρασή μας. Τα έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Βγήκε, λέει, ο Δήμος Κοζάνης και παρήγγειλε από μελετητική εταιρεία να αξιολογήσει την κατάσταση σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και να προτείνει ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο έξω από την Κοζάνη με παράλληλη υποβάθμιση όλων των υπολείπων νοσοκομείων. Τα ζήσαμε εμείς εδώ με τη μελέτη Λιαρόπουλου, τη θυμάστε,
και τις κινητοποιήσεις που κάναμε τότε για το νοσοκομείο. Η μελέτη λοιπόν, Λαγός ο Δήμος Κοζάνης, είδατε τι καλά, σε αγαστή συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, παρήγγειλε, λέει, ο Δήμος Κοζάνης την παρήγγειλε, και θα πει το Υπουργείο, να, η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση. Παρέθεση, δεν θα ακούσετε ποτέ σε αυτήν την εκπομπή να λέω τον όρο τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική διοίκηση είναι. Και είναι συνέχεια της κεντρικής διοίκησης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτοδιοίκηση σημαίνει, για παράδειγμα, δεν θέλω ανεμογεννήτριες στο Δήμο μου. Τέλος. Αφού δεν θέλω, δεν θέλω. Ούτε συμβουλευτικό, ούτε γνωμοδοτικό, ούτε τίποτα. Αυτοδιοίκηση σημαίνει, θέλω τόσους εργαζομένους για αυτήν την υπηρεσία. Τους προσλαμβάνω. Τέλος. Δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Τοπική διοίκηση υπάρχει. Η μελέτη λοιπόν προτείνει τη μετατροπή 5 υπαρχόντων γενικών νοσοκομείων, Μαμάτσιο Κοζάνης, Μποδοσάκιο Πτολεμαΐδας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας, σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, και εισηγείται τη δημιουργία ενός νέου τριτοβάθμιου νοσοκομείου στον κόβο της Εγνατίας Οδού έξω από την Κοζάνη, όπου εκεί θα διοχετεύονται όλα τα περιστατικά. Τυχαίνει να είμαι και από την περιοχή και να γνωρίζω αυτές τις πόλεις και αυτές τις αποστάσεις. Ουσιαστικά μιλάμε για υποβάθμιση και συρρήκνωση των δομών υγείας και μάλιστα με τα γνωστά κριτήρια της πληρότητας. Λες και τα νοσοκομεία είναι ξενοδοχεία και λέμε τόσο τοις 100 πληρότητα έχουν, άρα είναι, αξιολογείται θετικά ή αρνητικά. Δεν τα ζήσαμε εμείς εδώ με τη μελέτη Λιαρόπουλου, δεν τα ζήσαμε εμείς εδώ με τα παραμύθια για το κεντρικό νοσοκομείο στην Παχιά Άμμο, και μιλάμε, προσέξτε, μιλάμε για Δυτική Μακεδονία, για περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μπορεί να λέμε εμείς ότι θα μας βάλουμε ταξίματα να τσακωνόμαστε στον Ομόλα Σιθίου που έχουμε αυτά τα γεωμορφολογικά και πληθυσμιακά και χαρακτηριστικά και τις πόλεις πως κατανέμονται και τέτοια, αλλά μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Να τα υποβαθμίσουν όλα και να μας πούνε τρεχάτε στο Ηράκλειο. 50-60 χιλιόμετρα απέχουν οι πόλεις μεταξύ τους, η Φλόρινα, η Κοζάνη, τα Γρεβένα, η Πτολεμαΐδα είναι πολύ πιο κοντά. Αλλά είναι και άλλα τα μεγέθη. Η Πτολεμαΐδα έχει 35-40 χιλιάδες κόσμο και έχει τον Ποδοσάκιο το νοσοκομείο. Η Κοζάνη έχει 40-50 ίσως και 60 χιλιάδες κόσμο και έχει το Μαμάτσιο. Είναι άλλα τα μεγέθη, τα πληθυσμιακά εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά δεν διστάζουν να βάλουν χέρι και να υποβαθμίσουν τα νοσοκομεία εκεί. Πού είμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς? Δεν αρκεί, φίλοι του νοσοκομείου, η επαγρύπνηση. Έπρεπε ήδη να είμαστε στους δρόμους. Όλο το προηγούμενο διάστημα, σαν τοπική κοινωνία, είμαστε απόντες από τους αγώνες που γίνανε για την υγεία. Αυτή είναι η δύσκολη, η σκληρή αλήθεια, να το πω έτσι, η δυσάρεστη πραγματικότητα. Είμαστε απόντες. Υπήρχαν ημέρες δράσεις για την υγεία σε όλη την Ελλάδα, που βγαίνανε μπροστά από ό,τι οι νοσοκομιακοί, οι νοσηλευτές, οι διοικητικοί, οι πάντες, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, πότε οι γιατροί με την Ομοσπονδία, με την ΟΕΝΓΕ, την Ομοσπονδία των Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, πότε οι τοπικές κοινωνίες, και εμείς ήμασταν απόντες, ήμασταν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Παρόλο που επεξεργάζονται όλα αυτά τα σχέδια εις βάρος μας, και το κριτήριο δεν θα είναι το νοσοκομείο, εκεί θα είναι. Το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Δεν πρόκειται να τον γκρεμίσουν το νοσοκομείο. Δεν πρόκειται να δούμε ποτέ λουκέτο στην πόρτα του. Αλλά οι υπηρεσίες που θα παρέχει αυτό το νοσοκομείο θα είναι όλο και λιγότερες, όλο και ακριβότερες. Να σας το πω έτσι. Το κριτήριο που πρέπει να είναι όλων μας είναι ο όποιος υγειονομικός σχεδιασμός γίνεται, να γίνεται για την κάλυψη των αναγκών των δικών μας, του λαού, σε σύγχρονες, δωρεάν, δημόσιες δομές υγείας. Τις έχουμε πληρωμένες και με το παραπάνω αυτές τις δομές. Από τη δουλειά μας, από τη φορολογία μας, από τις κρατήσεις, από την ακρίβεια, από τη φτωχοποίηση που βιώνουμε κάθε μέρα. Τις έχουμε ακριβοπληρώσει αυτές τις δομές. Και δεν επιστρέφουν σε εμάς. Θα γίνει ακόμα χειρότερη η θέση μας όσον αφορά την υγεία. Δεν υπάρχει δημόσια υγεία, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γιατί εθελοτυφλούμε και δεν το βλέπουμε? Γιατί δεν καταλογίζουμε τις ευθύνες εκεί που ανήκουν? Δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα, δεν
εξελίχθηκαν ξαφνικά όλα αυτά τα πράγματα. Μεθοδεύονται χρόνια τώρα. Υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που να μεθοδεύει χρόνια. Και αυτό το πολιτικό σύστημα σήμερα υπηρετείται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτή προωθεί το νέο ΕΣΥ. Υπηρετήθηκε αυτό το πολιτικό σύστημα από το ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, πενταετία, πόσα χρόνια ήτανε. Αναβαθμίστηκε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας τα προηγούμενα χρόνια και δεν το καταλάβαμε μήπως της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε στα καλύτερά του όταν είχε μερίδιο στη διακυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ τώρα. Μην ξεχνιόμαστε. Μείναμε μήπως στην εποχή του γεννηματά ακόμα, τότε που στηνόταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασα πολλές δεκαετίες από τότε. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και θα έπρεπε να είναι διαφορετική η αντίδρασή μας και η αντίθεσή μας. Αυτή τη στιγμή εμείς τα έχουμε και τη γνώση και την εμπειρία. Τα ζήσαμε εδώ και με το παραπάνω και από την καλή και από την ανάποδη με τις μελέτες Λιαρόπουλου. Τότε η νομαρχία, αν θυμάστε, την είχε παραγγείλει τη μελέτη Λιαρόπουλου. Βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες περιοχές, Δυτική Μακεδονία. Ο Δήμος Κοζάνης παραγγέλνει μελέτη. Και πάνω σε αυτήν θα αρχίσει η συζήτηση για την υποβάθμιση όλων των δομών υγείας, όχι του νομού Κοζάνης, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμα χειρότερα, επαναλαμβάνω, και για μας. Να περάσουμε επίπεδο που τσακωνόμασταν μεταξύ μας για το ποιος ενισχύεται περισσότερο, η Νεάπολη, η Σιτία, το Ιεράπετρα, ο Άγιος Νικόλαος κτλ. Και να μας βάλουν να τρέχουμε να πηγαινοερχόμαστε στο Ηράκλειο και να κατασκοτωνόμαστε και να πληρώνουμε και διόδια στους δρόμους που θα πηγαινοερχόμαστε. Χώρια ότι θα κατασκοτωνόμαστε, σκοτωνόμαστε και θα χάνουμε και το χρόνο μας. Αλλά για την υγεία μας θα πρέπει να πηγαίνουμε τι θα κάνουμε. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο ανησυχητικά. Δεν αρκεί η επαγρύπνηση. Έπρεπε ήδη να είμαστε στους δρόμους. Έπρεπε ήδη να είμαστε ξεσηκωμένοι. Η φτώχεια απλώνει σαν τη χολέρα. Και είναι πολυεπίπεδη. Δεν είναι μόνο στα εισοδήματά μας, είναι και στις παροχές μας. Η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση περνάει παντού. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Στη ΔΕΗ, με το χρηματιστήριο ρήπων στο οποίο έχουμε μπει, θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, θέλει περισσότερο χρόνο. Βλέπουμε τι γίνεται, πόσες περιοχές. Μόνο στην Αττική είχε γύρω στις 30 περιοχές που μείνανε για πάνω από 24 ώρες χωρίς ρεύμα. Σε αυτές τις συνθήκες, αναλογιστείτε το, να μην είχαμε ρεύμα με το κρύο, χωρίς τα χιόνια που δεν έχουμε εδώ πέρα. Αναλογιστείτε πόσες οικογένειες μείνανε. Αναλογιστείτε πόσες οικογένειες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Πώς απλώνει η ενεργεια. Όλοι είμαστε ενεργειακά φτωχοί. Ενεργειακά, όταν δαπανάς πάνω από το 1 δέκατο των εισοδημάτων σου, θεωρείσαι ενεργειακά φτωχός. Όλοι είμαστε ενεργειακά φτωχοί αυτή τη στιγμή. Και τι κάνουμε? Τίποτα. Το δεχόμαστε. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η εκπομπή της Δίκοπης Ζωής. Υπήρχε και ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να αναπτύξω, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Είναι για το τι γίνεται στο Δήμο Πάτρας. Ο Δήμος Πάτρας είναι οδηγός. Κοιτάξτε το, διερευνήστε το, ψάξτε το, να, αν θέλετε, από περιέργεια να δείτε τι συμβαίνει στην Πάτρα αυτές τις ημέρες. Σίγουρα όμως θα αναφερθώ σε αυτό στην επόμενη εκπομπή, την ερχόμενη.